Γεια σας, ονομάζομαι Αναστασία Ερήμηθια και η παρουσίασή μου αφορά στην προσαρμογή του αριθματολογίου Physical Self-Perception 5 στην ελληνική γλώσσα για παιδιά 6 έως 9 ετών. Η αυτοαντίληψη διατηρεί σταθερά μια κεντρική θέση στην εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Συνίσταται στη συνολική αξιολόγηση της αξίας κάποιου άτομου. Περιλαμβάνει συναισθηματικές εκτιμήσεις του εαυτού, συμπάθειες και αντιπάθειες, καθώς και συναισθήματα αυτοαποδοχής. Επομένως, αντανακλά τη συναισθηματική πλευρά του αυτοσυστήματος. Η σωματική αυτοαντίληψη έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει ένα εύρος σχετιζόμενο με την υγεία συμπεριφορών και αποτελεσμάτων. Υπάρχουν μυολογικοί και θεωρητικοί δεσμοί μεταξύ της σωματικής αυτοαντίληψης και διαφόρων κινητήριων θεωριών της φυσικής δραστηριότητας. Συνεπώς, η διερεύνηση της σωματικής αυτοαντίληψης μπορεί να φανεί χρήσιμη αναφορικά με την κατανόηση συμπεριφορών οι οποίες σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη σύγχρονη έρευνα, η αυτοαντίληψη θεωρείται πολυδιάστατης και ιεραρχικής φύσεως. Η σφαιρική αυτοαντίληψη βρίσκεται στην κορυφή του συγκεκριμένου μοντέλου και αποτελείται από τον συνδυασμό των αυτοαντιλήψεων των ατόμων σε μία σειρά από διαφορετικούς τομείς. Για κάθε έναν από αυτούς τους υποτομείς μπορούν να αναπτυχθούν διαφοροποιημένες αυτοαντιλήψεις. Για παράδειγμα, οι αντιλήψεις ενός μαθητή για τον εαυτό του μπορεί να είναι διαφορετικές όσον αφορά τον ακαδημαϊκό τομέα σε σχέση με τον φυσικό. Η Fox και Corbin το 1989 ανέπτυξαν το ερωτηματολόγιο προφίλ της σωματικής αυτοαντίληψης, ούτως ώστε να μετρήσουν 4 τομείς της σωματικής αυτοαντίληψης. Αθλητικές ικανότητες, σωματικές ικανότητες, ελκυστικά τα σώματος, σωματική δύναμη, υιοθετώντας μια πολυδιάστατη και ιεραρχική προσέγγιση. Οι 4 διαστάσεις των σωματικών αυτοαντιλήψεων σχετίζονται ιεραρχικά με περισσότερο σφαιρικές σωματικές αυτοαντιλήψεις, ενώ η σφαιρική σωματική αυτοαντίληψη βρίσκεται στην κορυφή του συγκεκριμένου μοντέλου. Ο Whitehead το 1995 εισήγαγε τη χρήση του ερωτηματολογίου σε μελέτες που αφορούν παιδιά και φίδους. Το ερωτηματολόγιο που πρότεινε αποτελούνταν από 3 από τις υποκλίμακες του πρώτου ερωτηματολογίου και την υποκλίμακα αθλητικών ικανοτήτων της Harper, η οποία ήταν σχεδόν όμοια με την αντίστοιχη κλίμακα του προηγούμενου ερωτηματολογίου. Επιπρόσθετα, το ερωτηματολόγιο του περιέλαβε μια σφαιρική κλίμακα για τις σωματικές αυτοαντιλήψεις και μια γενική κλίμακα για τη σφαιρική αυτοαντίληψη. Οι Κολοβελώνης, Μουσουράκη, Βούδας και Μιχαλοπούλου το 2013 πρότειναν τη χρήση μιας ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου, ούτως ώστε να εξεταστεί η σωματική αυτοαντίληψη των ελληνόφωνων μαθητών. Η έκδοση που πρότειναν μετά από σχετικό έλεγχο αποδείχτηκε ότι είχε επαρκείς ψυχομετρικές ιδιότητες και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έρευνες που αφορούν ελληνόφωνους μαθητές. Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε σε μαθητές ηλικιακού εύρους από 9 έως 12 ετών, ενώ η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επικεντρώνει σε μαθητές ηλικιών από 6 έως 9 ετών. Με την παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να αξιολογηθεί το ερωτηματολόγιο όπως προσαρμόστηκε, ούτως ώστε να εφαρμοστεί σε Κύπριους μαθητές ηλικίας 6 έως 9 ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια σημαντική ένδειξη αναφορικά με το εάν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με τον τρόπο που προσαρμόστηκε για την περίπτωση του ενδιαφέροντος μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την αυτοαντίληψη μαθητών ηλικίας 6 έως 9 ετών σε σχέση με τη φυσική δραστηριότητα για την περίπτωση της Κύπρου. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η προσαρμογή του ερωτηματολογίου για Κύπριους μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 6 έως 9 ετών, καθώς και η εξέταση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του ερωτηματολογίου. Η προσαρμοσμένη στα ελληνικά για μαθητές 6 έως 9 ετών κλίμακα θα παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής, υψηλή σταθερότητα στον χρόνο και υποκλίμακες του ερωτηματολογίου
θα παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική σε σχέση με την εκτίμηση της αυτοαντίληψης των μαθητών από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και με το δίκτυμα σώματος των μαθητών και μαθητριών. Οι ιδιωτικές μας υποθέσεις αφορούν στο ότι δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου, μεταξύ των υποκλιμάκων και της εκτίμησης της αυτοαντίληψης από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και μεταξύ των υποκλιμάκων και του δίκτυου μάζας σώματος των μαθητών. Όπως δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν εξωγενείς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διάθεση των συμμετεχόντων πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, καθώς μιλάμε για μικρή ηλικία του δείγματος, γι' αυτό και η συνέντευξη έγινε σε μία μαθήτρια κάθε φορά με υπεύθυνη μόνο την ερευνήτρια. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει πως η αυτοαντίληψη διαχωρίζεται ως η γνωστική πτυχή του εαυτού που συνδέεται με την αυτοεικόνα του ατόμου και γενικά αναφέρεται στην ολότητα ενός σύνθετου, οργανωμένου και δυναμικού συστήματος των όσων το άτομο έχει ως πιστεύω ιδανικά στάσεις και συμπεριφορές και τα θεωρεί ως αληθινά για την προσωπικότητά του και την ύπαρξή του. Ορίζεται ως το σύνολο των πεποιθήσεων και στάσεων που έχει διαμορφώσει το άτομο για τον εαυτό του. Για τα παιδιά, τα οποία έχουν διαμορφωμένη μία αρνητική αυτοαντίληψη κατά την είσοδό του στο σχολικό περιβάλλον, η σχολική αποτυχία επιβεβαιώνει την αίσθηση ανικανότητάς τους. Η αυτοαντίληψη αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της προσωπικότητας, αλλά και διεύρυνσής της. Έτσι, μια θετική αυτοαντίληψη συνεπάγεται υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Όπως είναι αναμενόμενο, η έννοια της αυτοαντίληψης έχει λάβει μεγάλη προσοχή και στην εκπαιδευτική έρευνα. Παιδιά με διαφορετική αντίληψη αυτού επιδεικνύουν διαφορετικά επίπεδα γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής εμπλοκής στο σχολείο. Η αυτοαντίληψη και η αυτοαποτελεσματικότητα είναι δύο συνιστώσεις του αυτού που έχουν λάβει ιδιαίτερη προσοχή. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 δεκαετιών, πολλές μελέτες στην εκπαιδευτική έρευνα έχουν καταφύγει στις δύο αυτές συνιστώσεις, ώστε να εξηγήσουν τη λειτουργία του εαυτού στα σχολικά πλαίσια. Η αναγνώριση του πολυδιάστατου χαρακτήρα της έννοιας του εαυτού έχει οδηγήσει σε μια πιο λεπτομερή μελέτη της σύνθεσης και ψυχολογικής σημασίας των επιμέρους στοιχείων, ένα εκ των οποίων είναι και η σωματική φυσική του διάσταση. Έτσι, πρόσφατες θεωρήσεις έχουν υποστηρίξει την πολυδιάστατη και ιεραρχική φύση της αυτοαντίληψης. Η γενική αυτοαντίληψη βρίσκεται στην κορυφή του ιεραρχικού μοντέλου και αποτελείται από το συνδυασμό της αυτοαντίληψης των ανθρώπων σε διάφορους τομείς, όπως τον κοινωνικό, σωματικό και γνωστικό. Η σωματική αυτοαξία αντανακλά τα γενικά αισθήματα ικανοποίησης και αυτοπεποίθησης σχετικά με τον φυσικό τομέα, όπως στον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή. Σύμφωνα με τον Fox, η σωματική αυτοαντίληψη έχει καταλάβει μια ξεχωριστή θέση στο σύστημα αυτοαντίληψης, επειδή το σώμα, μέσα από την εμφάνισή του, τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητές του, παρέχει την ουσιαστική διασύνδεση μεταξύ του ατόμου και του κόσμου. Έχει επισημειωθεί ότι η σωματική αυτοαντίληψη επηρεάζει την κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Συνδέεται με επιλογές στη φυσική δραστηριότητα και συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία και με τη ρύθμιση τυχών της ζωής, όπως η κατάθλιψη, η διάθεση και το ενδιαφέρον για σωματική και ψυχολογική υγεία. Οι τέσσερις τομείς της σωματικής αυτοαντίληψης είναι η αθλητική ικανότητα, η σωματική κατάσταση, η ελκυστικότητα σώματος και η σωματική δύναμη. Όπως λοιπόν προκύπτει, το ερωτηματολόγιο του προφίλ σωματικής αυτοαντίληψης για παιδιά και εφήβους περιλαμβάνει υποκλίμακες μέτρησης της αθλητικής ικανότητας, της ελκυστικότητας σώματος, της σωματικής κατάστασης και δύναμης. Επιπλέον, περιέχει μία κλίμακα μέτρησης της σωματικής αυτοαντίληψης, αλλά και μιας γενικής αυτοαντίληψης. Έρευνες που έχουν γίνει υποστηρίζουν την επίδραση της άσκησης στη σωματική αυτοαντίληψη. Μία έρευνα που έγινε το 2009
Τα αποτελέσματά της υποστήριξαν το ρόλο της αθλητικής αυτοαντίληψης για την προώθηση της σωματικής άσκησης και την οργανωμένη συμμετοχή σε αθλήματα από παιδιά και εφήβους. Το 2005, ένα πρόγραμμα φυσικής κατάστασης διάρκειας 10 εβδομάδων ήταν αποτελεσματικό στη μείωση του άγχους και την ενίσχυση της σωματικής αυτοαντίληψης φοιτητριών πανεπιστημίου. Το 2005, τα αποτελέσματα ενός διάρκειας 6 μηνών προγράμματος παρέμβασης άσκησης στη σωματική αυτοαντίληψη και στο κοινωνικό άγχος που σχετίζεται με τη σωματική διάπλαση σε μη σωματικά δραστήριες έφηβες της Σουηδίας, φαίνεται να επηρέασε σημαντικά τόσο τους υποτομείς του ερωτηματολογίου, όσο και τις βαθμολογίες στην κλίμακα άγχους. Επίσης, σε μια έρευνα το 2006, τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η συμμετοχή σε ένα 6 εβδομάδων πρόγραμμα αερόβιου χορού μείωσε σημαντικά τη δυσαρέσκεια και την εικόνα του σώματος και ενίσχυσε τη σωματική αυτοαντίληψη, αν και αυτές οι βελτιώσεις στη συγκεκριμένη έρευνα δεν φαίνεται να διατηρήθηκαν. Στην παρούσα έρευνα, οι συμμετέχοντες ήταν συνολικά 90 μαθητές και μαθήτριες από την πόλη της Λεμεσού, από τους οποίους 29, 15 αγόρια και 14 κορίτσια φοιτούσαν στην πρώτη τάξη του δημοτικού, ή 31, 16 αγόρια, 15 κορίτσια στην δευτέρα τάξη και 30, 12 αγόρια και 18 κορίτσια στην τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Η διαδικασία των μετρήσεων διεξήχθη στο σχολικό περιβάλλον των παιδιών και κάθε παιδί εξετάστηκε ατομικά. Χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του Children and Youth Physical Self-Perception Profile, προφίλ σωματικής αυτοαντίληψης για παιδιά και φίλους, των Κολοβελώνης, Μουσουράκη, Βούδας και Μιχαλοπούλου. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα διατριβή αποτελείται από 34 ερωτήσεις, οι οποίες έχουν 6 κλίμακες και είναι σχεδιασμένες, ούτως ώστε να μετρήσουν τη σωματική αυτοαντίληψη σε 4 υποτομείς της σωματικής αυτοαξιολόγησης, την αθλητική ικανότητα, τη φυσική κατάσταση και ενοχή, την ελκυστικότητα σώματος, τη δύναμη σώματος, τη συνολική σωματική αυτοαντίληψη και τη συνολική γενική αυτοαντίληψη. Οι 6 κλίμακες αναπαριστούν μια ιεραρχική οργάνωση των παραγόντων αυτοαντίληψης, οι οποίοι εκτείνονται από τη γενική αυτοαντίληψη μέσω μιας κλίμακας γενικής σωματικής αυτοαντίληψης έως τους 4 συγκεκριμένους υποτομείς της σωματικής αυτοαντίληψης. Κάθε κλίμακα έχει 6 αντικείμενα, τα οποία βαθμονομούνται με τη χρήση μιας δομημένης σε 4 σημεία εναλλακτικής μορφής. Σε αυτή τη μορφή, οι ερωτηθέντες αρχικά ερωτώνται σχετικά με το ποια πλευρά μιας αντικρουόμενης περιγραφής τους ταιριάζει περισσότερο. Για παράδειγμα, ορισμένα παιδιά είναι ευχαριστημένα με την εμφάνιση του σώματος τους, αλλά κάποια άλλα παιδιά θα ήθελαν τα σώματά τους να ήταν περισσότερο εμφανίσιμα από πλευράς φυσικής κατάστασης. Στη συνέχεια, ερωτώνται σχετικά με το αν η περιγραφή που επέλεξαν ισχύει εν μέρη ή σε απόλυτο βαθμό για τους ίδιους. Η βαθμολογία των αντικειμένων κυμαίνεται μεταξύ του 1 και του 4, ενώ οι βαθμοί των υποκλιμάκων αναφέρονται ως ο μέσος όρος των 6 αντικειμένων. Αρχικά, προσαρμόστηκαν οι ερωτήσεις της ελληνικής έκδοσης του προφίλ σωματικής αντίληψης για παιδιά και εφήβους των Κολοβελώνης, Μουσουράκη, Βούδας και Μιχαλοπούλου, όπως αυτό προέκυψε το 2013, για παιδιά από 6 έως 9 ετών. Στη συνέχεια, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι ερωτήσεις ήταν κατάλληλες για το γνωστικό επίπεδο των παιδιών, ελέγχθηκαν και τροποποιήθηκαν από καθηγήτρια ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με αντικείμενο την αναπτυξιακή ψυχολογία. Έπειτα, το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 5 αγόρια και κορίτσια της ίδιας ηλικιακής ομάδας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να κατανοήσουν τη διατύπωση των προτάσεων και πραγματοποιήθηκαν οι ανάλογες αλλαγές. Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση αποτέλεσε η άδεια για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, καθώς και από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Επίσης, οι γονείς των παιδιών ενημερώθηκαν τόσο προφορικά όσο και γραπτά για το σχεδιασμό της έρευνας και στα παιδιά δόθηκαν οι ανάλογες εξηγήσεις, καθώς και η διαβεβαίωση πως δεν πρόκειται για κάποιο είδους εξέταση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα κριτηρίου,
Η εκπαιδευτικός των παιδιών αξιολόγησε το κάθε παιδί σε μια κλίμακα 0 έως 10, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τις δικές της εκτιμήσεις για τη γενική του αυτοαντίληψη, καθώς και τη σωματική του. Στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στο κάθε παιδί ξεχωριστά και είχε τη μορφή συνέντευξης. Παρούσα ήταν μόνο η ερευνήτρια και ως χώρος για εξαγωγής καθορίστηκε η αίθουσα της βιβλιοθήκης του σχολείου. Οι μαθητές μετρήθηκαν ως προς το ύψος και το βάρος τους, ώστε να είναι διαθέσιμος ο δείκτης μάζας σώματος του κάθε παιδιού. Μετά την πάροδο μιας εβδομάδας, το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε ξανά σε 12 μαθητές, 4 από κάθε τάξη, ελέγχοντας έτσι τη σταθερότητά του στον χρόνο. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, ο συντελεστής της σχέτης της, ο συντελεστής Alpha του Κόνταρ και ο συντελεστής της σχέτης της του Πίρσον. Όπως προκύπτει από τον πρώτο πίνακα, όπου αναφέρονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των κλιμάκων του ερωτηματολογίου, τα συγκεκριμένα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι μαθητές έχουν σχετικά χαμηλή αυτοαντίληψη σε ό,τι αφορά τις αθλητικές τους ικανότητες και τη γενική τους σωματική αυτοαντίληψη και σχετικά υψηλή γενική αυτοαντίληψη. Σύμφωνα με τον δεύτερο πίνακα, τα αποτελέσματα προκύπτουν ότι έχουμε αποδεκτές τιμές εσωτερικής συνοχής στο ερωτηματολόγιο. Όσον αφορά τη συσχέτιση των υποκλιμάκων, παρατηρούμε ότι στην αθλητική ικανότητα έχουμε τιμή 0,46, γεγονός το οποίο αποδεικνύει μια χαμηλή συσχέτιση. Συνεπώς, θα πρέπει να ελεγχθούν οι ερωτήσεις της. Υποκλίμακες της φυσικής κατάστασης και αντοχής της ελκυστικότητας σώματος και της δύναμης σώματος παρουσιάζουν μια μέση συσχέτιση, ενώ η γενική σωματική αυτοαντίληψη και η υγιεινική αυτοαντίληψη παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση. Στον τρίτο μας πίνακα, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μια ασθενής γραμμική συσχέτιση μεταξύ της αθλητικής ικανότητας και της σωματικής αυτοαντίληψης, της αθλητικής ικανότητας και του δείκτη μάζας σώματος, της φυσικής κατάστασης και αντοχής και της γενικής αυτοαντίληψης, της σωματικής και της γενικής αυτοαντίληψης, της γενικής αυτοαντίληψης και του δείκτη μάζας σώματος, καθώς και της εκτίμησης του εκπαιδευτικού και της σωματικής αυτοαντίληψης. Μια ασθενής γραμμική θετική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ της αθλητικής ικανότητας και της γενικής αυτοαντίληψης, της αθλητικής ικανότητας και της εκτίμησης του εκπαιδευτικού, της φυσικής κατάστασης και αντοχής και της σωματικής αυτοαντίληψης, της δύναμης σώματος και της σωματικής αυτοαντίληψης, της σωματικής αυτοαντίληψης και του δείκτη μάζας σώματος και της γενικής αυτοαντίληψης και της εκτίμησης του εκπαιδευτικού. Γενικότερα, τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου, κάτι το οποίο είχε τεκμηριωθεί και από τους Κολοβελώνης στην έρευνα του 2013. Πέραν των σχέσεων που σχεδιαρχήθηκαν μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος και των υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου, καθώς και της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της ελληνικής έκδοσης του, βρέθηκε ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Οι σχέσεις που εντοπίστηκαν μεταξύ της εκτίμησης του εκπαιδευτικού και ορισμένων υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα αρχικό μέσο για την αξιολόγηση των ικανοτήτων που έχουν οι εκπαιδευτικοί στο να αξιολογούν τη σωματική αυτοαντίληψη των μαθητών τους και συνεπώς να διαμορφώνουν ανάλογα τις δράσεις τους. Τα συμπεράσματά μας, λοιπόν, έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των υποκλιμάκων, στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των υποκλιμάκων και της εκτίμησης αυτοαντίληψης από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, καθώς και μεταξύ των υποκλιμάκων και του δείκτη μάζας σώματος των μαθητών. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό ερέθισμα για την αξιοποίηση του ερωτηματολογίου, ούτως ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας για παιδιά τα οποία παρουσιάζουν χαμηλή σωματική αυτοαντίληψη. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία θα συμβάλλουν στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της αθλητικής ικανότητας, της φυσικής κατάστασης, αντοχής και αίσθησης ελκυστικότητας σώματος από τους μαθητές. Θα μπορούσαν επίσης να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τα οποία θα είχαν ως αντικείμενο την ανάπτυξη της ικανότητας να εκτιμούν τη σωματική αυτοαντίληψη των ίδιων των μαθητών.
Τέλος, η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει τη σχέση των υποκλιμάκων του ενδυματολογίου με ορισμένους άλλους παράγοντες, όπως είναι η φυσική δραστηριότητα, η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και η ψυχολογική ευημερία. Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να εξεταστούν οι διαπολιτισμικές διαφορές σε σχέση με τη σωματική αυτοαντίληψη, καθώς και να αξιολογηθούν προγράμματα τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της σωματικής αυτοαντίληψης των μαθητών. Επίσης, αναφορικά με την περίπτωση των Κυπρίων μαθητών, θα μπορούσε να εξεταστεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου και σε ένα μεγαλύτερο δείγμα, το οποίο θα εμπλέκει μαθητές περισσότερων σχολείων, καθώς και να διεξαχθούν έρευνες οι οποίες θα αποσκοπούν στην έβρεση πιθανών διαφοροποιήσεων βάσει του φύλου των μαθητών. Σας ευχαριστώ πολύ.